Σήμερα σε ένα βίντεο ακόμα με τον Μαστοράκο θα δούμε έναν ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρο της ελληνικής εταιρείας, όπως βλέπετε και από τη συσκευασία της Olympics Electronics. Είναι ένας ηλεκτρονικός θερμοστάτης με εβδομαδιαίο προγραμματισμό και θα σας τον παρουσιάσω όσο πιο αναλυτικά μπορώ. Έχουμε εδώ, όπως βλέπετε, τη συσκευασία του. Είναι το μοντέλο BS13, υπάρχει και το 813, υπάρχει και το BS812, είναι το ίδιο, απλά δεν έχει ρύθμιση για boiler, και υπάρχει και το BS814 που είναι για ηλεκτρικά σώματα και κάποια άλλα μοντέλα τα οποία είναι ασύρματα. Λοιπόν, έχουμε εδώ το θερμοστάτη, ο οποίος έρχεται με αναλυτικές οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. Μέσα στη συσκευασία υπάρχουν μέχρι και τα ούπα που θα χρειαστούμε και θα δούμε πως μπορούμε να τον τοποθετήσουμε. Λοιπόν, την πρώτη διαδικασία για να ανοίξουμε το θερμοστάτη, τοποθετούμε ένα κατσαβίδι εδώ. Ορίστε. Να λοιπόν το εσωτερικό του θερμοστάτη, οι μπαταρίες, αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει γιατί έχει αυτό όπως βλέπετε ανάμεσα στις μπαταρίες που δεν τις επιτρέπει να γεφυρώσουν. Για τη σύνδεση τώρα του θερμοστάτη πρέπει να ξεβιδώσουμε αυτές τις δύο βίδες με τις οποίες αποκτούμε πρόσβαση στο εσωτερικό του. Ορίστε. Λοιπόν, προσοχή, μη συνδέσετε τον ουδέτερο. Τώρα για τη σύνδεση, φίλοι μου, υπάρχει αναλυτικό διάγραμμα, ορίστε, για όλα τα μοντέλα, το BS13 το συγκεκριμένο, που λέει πώς ακριβώς το συνδέουμε. Αυτός πρέπει να ξέρετε ότι ο θερμοστάτης είναι με ρελέ, δηλαδή μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε καυστήρα, είτε είναι πετρελαίο που θέλει 220, είτε είναι ηλεκτρικός ή αερίο που έχουν πλακέτες και δουλεύουν με χαμηλότερη τάση. Επειδή ξαναλέω, έχει ρελέ. Ουσιαστικά η είσοδος και η έξοδος του καυστήρα είναι σε αυτές τις δύο επαφές εδώ, τις δύο τελευταίες. Εάν πρόκειται για ένα καυστήρα όπως το δικό μου που σας είχα δείξει σε παλιότερο βίντεο, ο οποίος είναι καυστήρας ηλεκτρικός και απλά έχει δύο καλώδια, δηλαδή πρέπει να λειτουργεί σε αδιακόπτης on-off από μια πλακέτα 9V, δεν χρειαζόμαστε εδώ 220, εντάξει, είναι σαν ουσιαστικά να έχουμε ένα διακόπτη. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε από αυτά τα δύο εδώ τις δύο υποδοχές, κάτω και τη μεσαία. Πάμε λοιπόν αρχικά να βγάλουμε τον παλιό αναλογικό θερμοστάτη, αφού έχουμε κόψει το ρεύμα από την παροχή του καυστήρα, δηλαδή είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ρεύμα σε αυτά τα καλώδια εδώ πέρα. Αυτοί οι θερμοστάτες οι παλιοί έχουν απόκριση δηλαδή 2 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή για να δώσει εντολή αν το έχει στο 20, θα πιάσει το 20, θα κλείσει και για να ξεκινήσει πάλι πρέπει η θερμοκρασία να πέσει στο 18. Αυτό είναι το λεγόμενο διαφορικό. Κάτι πολύ άσχημο για το σπίτι κρυώνει. Η καινούργη, αυτός που σας έδειξα, έχει διαφορικό ρυθμιζόμενο από 0,2 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα κλείσει στο 20, στο 19,8 θα ξαναπάρει. Εντάξει φίλοι μου. Και είναι και αυτό ρυθμιζόμενο μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Το πρώτο πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να αποσυνδέσουμε όλα αυτά τα καλώδια που υπάρχουν εδώ μέσα, αφού ξαναλέω προηγουμένως έχουμε κόψει το ρεύμα. Αυτό εδώ φίλοι μου είναι η υποδοχή από την οποία περνάνε τα καλώδια, το βλέπετε. Έχει και δεύτερη, αν και εκεί, αυτή εκεί που είναι, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτή θα χρειαστούμε, πρέπει να την πατήσουμε, ορίστε, με το χέρι μας, να το, για να την αφαιρέσουμε, γιατί από εκεί θα έρθει η είσοδος των καλωδιών. Τώρα
Τώρα, φίλοι μου, από ό,τι βλέπετε εδώ, αυτά είναι τα δύο καλώδια που θα χρειαστούμε εμείς. Τα υπόλοιπα που δεν τα χρειάζομαι δεν είναι τώρα τις παρούσες να σας εξηγήσω γιατί υπήρχαν. Τα γύρισα, τα έβαλα μέσα να μην χάνονται. Εμείς θα χρειαστούμε ένα-δύο καλώδια, ξαναλέω, τίποτα άλλο. Και πάμε να σημαδέψουμε. Θα δείτε μάλιστα ότι έχει και κάτι ωραίο αυτός που δεν το έχω ξαναδεί. Κοιτάξτε εδώ. Έχει ένα μικρό αλφάδι, βλέπετε, ένα μικρό αλφαδάκι που σας βοηθάει να τον ευθυγραμμίσετε σωστά. Κοιτώντας λοιπόν το αλφαδάκι εδώ που υπάρχει, σημαδεύουμε τα σημεία που πρέπει να ανοίξουμε τις τρύπες. Στη συνέχεια με ένα ακουστικό τρυπάνι ανοίγουμε τις δύο τρύπες, μπροστά τρυπανάκι 6 χιλιοστά. Για να δούμε το βάθος, παίρνουμε, αν είμαστε εντάξει το βάθος, παίρνουμε μια βίδα, αυτές που έχει μαζί του. Βλέπετε, θέλει κι άλλο, δεν πάει μέχρι μέσα. Ωραία, το βάθος είναι εντάξει. Με τον ίδιο τρόπο ανοίγουμε και την άλλη. Βάζουμε τα ούπα και τα χτυπάμε μέχρι να έρθουν πρόσωπο με τον τοίχο. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε, διδόθηκε, αλφαδιάστηκε με το αλφαδάκι που έχει, γιατί αυτή η βίδα είναι συρταρωτή, πάνω κάτω το αλφαδιάζεται. Έκανα τη σύνδεση, προσέξτε για το δικό μου το καυστήρα, μην τα υπολογίζετε αυτά, εσείς έχει μέσα σχέδια για τον κάθε καυστήρα. Συμφωνεί. Έγινε λοιπόν η σύνδεση και πάμε για να τον κλείσουμε. Πάμε λοιπόν, βάζουμε το καπάκι του, ορίστε, και το βιδώνουμε με τις βίδες που είχαμε αφαιρέσει πριν. Το τελικό βήμα είναι να, αφού αφαιρέσουμε αυτό που απομονώνει τις μπαταρίες, τώρα θα δείξει ο θερμοστάτης ένδειξη και σύμφωνα με το manual θα δείξει την ένδειξη από τον περιβάλλοντα χώρο. Ορίστε. Και τοποθετούμε. Ορίστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο θερμοστάτης. Όπως βλέπετε, έχει καλή οθόνη επανάγνωστη. Θα τον προγραμματίσω σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι μέσα και θα επανέλθω για να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε τοποθετήσει το θερμοστάτη μας, έχουμε δίπλα και ένα θερμόμετρο για σύγκριση. Δείχνει θερμοκρασία του χρόνου 19,2, ταιριάζει απόλυτα με το αναλογικό. Έχουμε ρυθμίσει ημερομηνία, ώρα και τώρα πάμε να πατήσουμε το on. Θα δείτε ότι όταν πατάς κάποιο πλήκτρο φωτίζεται η οθόνη, ορίστε. Και αυτό το λαμπάκι να βοσβήνει, που σημαίνει ότι λειτουργεί ο καυστήρας. Με το off, ό,τι ώρα θέλουμε, το κλείνουμε. Ενώ με αυτά τα κουμπιά επιλέγουμε την επιθυμητή θερμοκρασία. Εντάξει. Λοιπόν, φίλοι μου, τώρα θα δοκιμάσουμε την ακρίβεια του θερμοστάτη και τον τρόπο λειτουργίας του. Έχουμε δίπλα και ένα αναλογικό θερμόμετρο κλασικό για να το παρακολουθούμε. Πάμε λοιπόν να το ανάψουμε. Το κόκκινο λαμπάκι που αναβοσβήνει σημαίνει την λειτουργία του Levita. Από εδώ ρυθμίζουμε θερμοκρασία, αφού είναι στο 18,4 θα το βάλουμε στο 19 για να δούμε αν θα κλείσει όταν θα φτάσει εκεί. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε, πιάσαμε τους 19 βαθμούς που το είχαμε βάλει, σταμάτησε και τώρα αφού έχουμε ρυθμίσει το διαφορικό, καταλαβαίνουμε ότι σταμάτησε, δεν αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι και δεν υπάρχει και η ένδειξη μέσα του καυστήρα. Τώρα περιμένουμε, αφού έχουμε ρυθμίσει το διαφορικό στο 0,2, δηλαδή σημαίνει ότι 18,8 θα πρέπει να πάρει μπρος. Περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία και επανέρχουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, όπως βλέπετε, έχει
Θερμοκρασία είναι στο 18,9. Περιμένουμε να έχουμε ρυθμίσεις, σας θυμίζω, στο 18,8. Ορίστε, πήρε μπροστά ο Λέβητας. Βλέπουμε το λαμπάκι που μας σβήνει και το σημαδάκι εκεί. Με διαφορικό λοιπόν 0,2. Αυτό το καλό έχουν οι ηλεκτρονικοί θερμοστάτες. Μια καλή και φτηνή ελληνική λύση. Γεια σας από το Μαστοράκο.